Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που είπα πριν. Δίνετε τα λιμάνια. Στον... Ελάτε εδώ. Φτιάξτε μια φορέα, ένα φορέα με τον ενισμό. Κύριε, αυτά τα λιμάνια. Τα δίνω. Εγώ θέλω να πιάσω από αυτά τα λιμάνια 10, 12, 18, 32, 45 εκατομμύρια. Εάν πει όχι η διάσπορα, οι Έλληνες, τότε δώστα. Όχι βέβαια τα κριτικά. Για λόγους που αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ποιος έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, για τα αεροδρόμια? Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα αεροδρόμια ποιος το έχει, είπα. Ποιος το έχει? Εσκιμόοι? Μάο Μάο? Τι? Κάποιος έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα διηγηθώ μια ιστορία την οποία έχω ξαναπεί. Ήμουν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία βουλευτής και γίνεται μια επιτροπή κοινοβουλευτική για τον έλεγχο των τηλεπικοινωνιών. Μετά έγινε ανεξάρτητη αρχή. Και είχαμε πάει, η πρόεδρος ήταν ο κριτικός, ο αντιπρόεδρος της Βουλής. Και είμαστε κάποιοι βουλευτές, θυμάμαι την κυρία Δαμανάκη, εγώ από τη Νέα Δημοκρατία, πέντε από κάθε κόμμα, και αποφασίζουμε μία ημέρα να πάμε στην ΑΕΠ να κάνουμε έλεγχο. Πηγαίναμε και υπάρχει ένας μεγάλος χώρος, το βλέπω μακριά, όπου είχε ένα κομπιούτερ όσο είναι ένα μεγάλο δωμάτιο. Μια κρεβατοκάμαρα, ένα κομπιούτερ. Αυτό που παρακολουθεί τα πάντα. Τα πάντα. Πραγματικά περιστατικά ζουν οι άνθρωποι που γίνανε μαζί. Ο ένας μου φαίνεται ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίκη τότε. Ο Παπαηλίας του Πασόκ. Άνθρωποι που ζουν. Είναι η Δαμανάκη όπως πηγαίναμε και λέει πω πω τι εθνικότητας να είναι αυτό. Και λέει εγώ εβραϊκό. Α, μ' αρχίζει πάλι τα ίδια σήμερα τους Εβραίους. Ναι, πάμε μέσα. Έρχονται λοιπόν οι ειδικοί της ΑΕΠ. Οπότε λέγω, παρακαλώ, από πού το έχουμε προμηθευτεί? Από το Ισραήλ. Δεύτερη ερώτηση. Εδώ η τεχνική της ΑΕΠ, όλα αυτά το μαζεύεται, τις πρεσβείες, τα πάντα, ό,τι κάνει όλα τα κράτη, δεν είναι κάτι που κάνουμε μόνο εμείς. Όλο αυτό το προϊόν το οποίο μαζεύεται εκεί, έχετε διασφαλίσει ότι δεν έχει μπει ένα σύστημα που να μεταφέρονται στην Ισραηλινή πρεσβεία και κήθεν στη Μοσάντ? Όχι. Πώς? Δεν το διασφαλίσατε αυτό? Γιατί το πήρατε ρε παιδιά από το Ισραήλ? Γιατί είχε τη μεγαλύτερη έκπτωση. Κληρώσαμε στάδιο. Τσάμπα θα στο δίνανε. Προκειμένου να έχουν όλες τις πληροφορίες. Γιατί πληρώσατε ρε. Έστω και τα λιγότερα. Έτσι λοιπόν λειτουργεί το σύστημα. Ποιος λοιπόν θέλει περισσότερα από όλες τα αεροδρόμια? Οι Ισραηλινοί. Οι Εβραίοι. Γιατί θέλουν τα αεροδρόμια? Τι είναι τα αεροδρόμια για ένα κράτος? Ότι η εξώπορτα. Τα κλειδιά θέλουν τη εξώπορτα. Όποιος έχει τη εξώπορτα μπαίνει όποτε θέλει μέσα στο σπίτι. Και μπάζει ό,τι θέλει μέσα στο σπίτι. Και το λένε. Ξέρετε ενδιαφέρον. Βέβαια, μπράβο. Να το δώσετε εκεί.